Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν σήμερα το παρόν εδώ και στις συγκεντρώσεις της υπόλοιπης πόλης της Ελλάδας ενάντια στον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, όπως το διαφημίζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν υπολείπεται όμως σε τίποτα από τόσους άλλους προηγούμενους μνημονιακούς προϋπολογισμούς. Χαιρετίζουμε τις πάνω από 15.000 συνταξιούχους που έδωσαν το παρόν το Σάββατο στην Αθήνα από κάθε μεριά της χώρας. Συγκεντρώθηκα στο Σύνταγμα βροντοφωνάζοντας πως δεν τσιμπάνε στις προπαγανδιστικές παγίδες της κυβέρνησης που συνεχίζει να πετσοκόβει τις συντάξεις και τα δικαιώματά μας. Δηλώνουμε και από τη σημερινή συγκέντρωση ότι δεν ανεχόμαστε να συνεχιστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση, να παίρνετε συνέχεια νέα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος του λαού για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν, μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε στην παιδεία, στην υγεία, σε κάθε τομέα της δουλειάς μας. Είναι πρόκληση οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τον πρώτο δίτεν μεταμνημονιακό προϋπολογισμό την ίδια στιγμή που έχουν μετατρέψει ολόκληρη την Ελλάδα σε ένα γιγαντιαίο ανατολικό αεροπλανοφόρο. Την ίδια στιγμή που δίνουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς νατοϊκούς και εμπλέκουν τη χώρα μας σε επεμβάσεις και εμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στο μάτι του κυκλώνα του πολέμου. Μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση για τα δημόσια νοσοκομεία κατά 65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Θέλουν να μετατρέψουν τις δημόσιες μονάδες υγείας σε αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες που θα καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κόστου λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας του προσωπικού, από την πώληση υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία. Βάζουν λοιπόν για τα καλά τα κοράκια μέσα στον χώρο της υγείας. Μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση για τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 935 εκατομμύρια ευρώ και αυξάνουν τη συμμετοχή των ασφαλισμένων σε μια σειρά φάρμακα και εξετάσεις την ίδια στιγμή που οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και οι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας έχουν τεράστια κέρδη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον τομέα της υγείας για τον οποίο έχουν τεράστιες ευθύνες και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Την ίδια στιγμή που μειώνουν τα ήδη πετσοκομμένα κονδύλια για τα επιδόματα ανεργίας κατά 63 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνουν κατά 191 εκατομμύρια τα προγράμματα επιδότησης των επιχειρηματιών. Δίνουν δηλαδή ζεστό χρήμα και τζάμπα εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή που αυξάνεται η φορολογία των λαϊκών οικογενειών κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2019, μειώνουν από την άλλη μεριά τους συντελεστές φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών. Μετά τα κροκοδίλια δάκρυα που έχησαν τον περασμένο Νοέμβρη για τις πλημμύρες στη Μάνδρα και το καλοκαίρι για τις πυρκαγιές στο Μάτι, όπου λίγες πριν μέρες θρηνήσαμε το 100ο ή το θάνατο του 100ου θύματος από την πυρκαγιά στο Μάτι, τα κονδύλια για την αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, για τη δασοπροστασία και την πυρόσβεση παραμένουν καθυλωμένα στα παράδεκτα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων χρόνων. Να λοιπόν ποιος είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Να ποιο είναι το τέλος των μνημονίων, να ποια είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, να ποια είναι η νέα εποχή που διαφημίζει η κυβέρνηση. Η έξοδος από τα μνημόνια τους δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την είσοδο στα μνημόνια. Όλα τα αντεργατικά μέτρα διατηρούνται στο ακέραιο, ενισχύονται και εφαρμόζονται χωρίς καμία παρέκκληση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί την ίδια ρότα
βαδίζει απαρέγκλητα στο ίδιο μονοπάτι, ισοπαίδωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με το άλοθη της πρώτη φορά αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκλώβησε, κορόιδευσε, δημιούργησε με έξυπνο τρόπο προσδοκίες στον ίδιο εξαθλειωμένο λαό, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να εφαρμόσει ακόμα γρηγορότερα και με όσο το δυνατό λιγότερες αντιδράσεις, αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους που δεν είχαν καταφέρει να περάσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με τις πλάτες των ξεπουλημένων ηγεσιών σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ έφεραν τον απεργοσπαστικό νόμο. Με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει το χθεσινό νόμο Βρούτσι, σημερινό νόμο Βρούτσι Αυτιόγλου, σε μια προσπάθεια όχι μόνο να διατηρήσει τους μισθούς στα Τάρταρα και τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, αλλά κυρίως για να χτυπήσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να το κάμψει, να μετατρέψει τα όργανά του σε κοινωνικούς εταίρους, που θα συνδιαλέγονται με τους επιχειρηματικούς ομίλους και την εκάστοτε κυβέρνηση σε στρογγυλά τραπέζια, σφίγγοντας το χέρι των συνομιλιών τα χέρια και χαμογελώντας μπροστά στις κάμερες, έχοντας υπογράψει νέες αντιλαϊκές συμφωνίες και μέτρα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Καλλιβουργικής, όπου η εργοδοσία καλούσε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν επιδοτήσεις προς όφελος της εργοδοσίας, την ίδια στιγμή που τους τρομοκρατούσε με επιχειρήματα του τύπου «Οι αγώνες των εργαζομένων κλείνουν τα εργοστάσια». Σήμερα έβαλε λουκέτο η Καλλιβουργική, χωρίς να έχουν προηγηθεί αγώνες των εργαζομένων. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι το ΠΑΜΕ είχε δίκιο. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι οι εργάτες του διπλανού εργοστασίου από τη Καλλιβουργική είχαν δίκιο. Η ηρωική Καλλιβουργή της ελληνικής Καλλιβουργίας, που για 9 μήνες πάλευαν για τα ίδια προβλήματα, για να μην δουλεύουν δηλαδή για 500 ευρώ, για να μην κλείνουν τα εργοστάσια. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους οδηγεί βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας όπως τη Καλλιβουργική να κλείνουν, ενώ θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη προς όφελος του λαού στο πλαίσιο βέβαια μιας άλλης οργάνωσης της οικονομίας που θα υπηρετούσε πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες. Το δικαίωμα των εργαζομένων στη σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά με δικαιώματα δεν χαρίζεται από κανένα. Κατακτιέται με τον αγώνα, την ταξική πάλη και τη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Τα διέξοδα και την αναρχία του οποίου συστήματος τα φορτώνονται κάθε φορά οι ίδιοι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει ότι ένα τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα θέλουμε. 38 παραδείγματα είναι τα 530 συνδικάτα που κατέθεσαν πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Παράδειγμα είναι η απεργία του Γενάρη, ενάντια στον απεργιοκτόνο νόμο, ενάντια στη στάση συνένεσης και συμβιβασμού της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ και πρόσφατα η γενική απεργία, όπου η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ σύρθηκε κυριολεκτικά κάτω από την πίεση και την αγανάκτηση των εργαζομένων και αναγκάστηκε να προκηρύξει απεργία στις 28 του Νοέμβρη. Προσπάθησε να μπερδέψει τους εργαζόμενους με το παιχνίδι των ημερομηνιών, να θολώσει τα νερά, αλλά η τακτική της δεν της βγήκε. Τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες απάντησαν στην προσπάθεια υπονόμευσης, στους τακτικισμούς και στην ομή τρομοκρατία της εργοδοσίας με μαχητικά απεργιακά συλλαλητήρια. Το όργιο νοθείας που αποκαλύπτεται καθημερινά σε μια σειρά συνέδρια εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων, τα σωματεία της εργοδοσίας που στείνονται μόνο και μόνο για την παραγωγή αντιπροσώπων για τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, για την εκλογή στα όργανα διοίκησης ακόμα και εργοδοτών, φανερώνουν βορύτρανα πως κυβέρνηση, εργοδοσία και η πλειοψηφία της ΑΕΕ από κοινού ένα στόχο έχουν, να βάλουν το εργατικό κίνημα στο γύψο. Ο πρόσφατος πραξικοπηματικός αποκλεισμός του στελέχους της ΔΑΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ από εκπροσώπου του εργαζομένων και η αντικατάστασή του από κεντρικό διευθυντικό στέλεχος του μεγαλύτερου εργοδότη της χώρας, του Σκλαβενίτη, φανερώνει για άλλη μια φορά πως οι ταξικές δυνάμεις αποτελούν αγκάθι για το σχεδιασμό και τη γραμμή υποταγής
της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Στη ΓΕΣΕΕ οι σημερινοί Λικιαρδόπουλοι, Μακρίδες και Θεοδωρίδες έχουν βρει από το ΠΑΜΕ τον μάστορά τους. Και τους κάνουμε ξεκάθαρο, πιο φορά από ποτέ, ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό χαρί. Ως εδώ φτάνει πια με τον εργατοπατερισμό και το ξεπούλημα των αγώνων, τις νοτίες και τις απάτες τους. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να χτίσουν την καπιταλιστική τους ανάκαμψη πάνω στα ερήπια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Πάνω στο αίμα των εκατοντάδων εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους τον προηγούμενο χρόνο την ώρα που πάλευαν για το μεροκάματο. Έχουμε επίγνωση ότι ο αγώνας αυτός είναι σκληρός και δύσκολος. Όμως με οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, ενάντια στην εργοδοσία και στην αντιλαϊκή πολιτική, ενάντια στο κράτος των καπιταλιστών, θα τα καταφέρουμε να μετράμε νίκες. Όπλο μας είναι η κοινή δράση, η συμμαχία των εργατοϋπαλλήλων με τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς αγρότες ενάντια στο κοινό μας εχθρό, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος και τα κόμματά τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυνατά μέχρι την τελική νίκη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί στην πορεία προς τη Βουλή.